θα γίνει με τα αναπηρικά επιδόματα. Έχουμε και μια συγκέντρωση σήμερα στο Σύνταγμα. Τρίτεκνη, πολύτεκνη, πάρα πολλά τηλέφωνα. Θα εξακολουθήσουν να δίνονται με τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια. Θα υπάρξουν περικοπές. Η έννοια εξορθολογισμός έχει φοβήσει κατά καιρούς πάρα πολλούς. Τι σημαίνει για τη Θεανοφωτίου ο εξορθολογισμός? Σημαίνει δικαιότερη μήπως κατανομή των επιδομάτων? Σημαίνει περικοπές? Θα ήθελα να μας αποσαφηνίσετε για να σταματήσει να ανησυχεί και ο κόσμος. Καταρχήν, ο κόσμος να μην ανησυχεί, δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα και πολύ περισσότερο είχαμε υποσχεθεί από την πρώτη στιγμή και ελπίζω ότι το καταφέραμε, ότι δεν θα χρηματοδοτήσουν τα επιδόματα το ΚΕΑ, δηλαδή το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. 760 εκατομμύρια έπρεπε να πείσουμε τους εταίρους δανειστές ότι έπρεπε να μπουν από τον προϋπολογισμό του κράτους. Και τους, και τους όχι, πείσατε. Και τους πείσαμε. Δώσατε μια μεγάλη μάχη, την κερδίσατε αυτή τη μάχη. Τι ακριβώς έγινε? Θα σας πω. Αυτό που ήταν υπέρ μας και μπορούσαμε να συζητάμε με σοβαρότητα σε όλη αυτή την περίοδο ήταν ότι τα προνοιακά επιδόματα, εκτός του ότι σήμερα λειτουργούν ως εισόδημα για τις διάφορες οικογένειες, είναι πολύ χαμηλά. Είναι πάρα πολύ χαμηλά στην Ευρωζώνη. Τα οικογενειακά, παραδείγματος χάρη, είναι τελευταία στην Ευρωζώνη, 0,4%. Επομένως, τα νούμερα, τα ίδια τα νούμερα, είναι συντριπτικά. Δεύτερον, πείσαμε διότι όχι μόνο εφαρμόζαμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για το ΚΕΑ, όπως σας εξήγησα πριν, εξαιρετικά μεθοδικό, ενδιαφέρον και μάλλον από τα πιο καλά οργανωμένα στην Ευρώπη, από ότι είναι η αξιολόγηση που μας έχει γίνει και από διεθνείς οργανισμούς, αλλά διότι όλο αυτόν τον καιρό επιχειρούμε μια μεγάλη μεταρρύθμιση και εδώ γι' αυτό και όταν ακούω για μεταρρυθμίσεις υπομειδιώ, διότι οι μεταρρυθμιστές όχι μόνο δεν είχαν κάνει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια, εννοώ τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά είχαν καταφέρει να αποδιοργανώσουν και όλη την πρόνοια. Σήμερα λοιπόν, εδώ και ένα χρόνο, η κυβέρνησή μας με νόμο μαζεύει, ανάγκασε όλους τους φορείς που δίνουν προνοιακά επιδόματα να τα δίνουν στην ΙΔΙΚΑ κάθε μήνα. Επομένως, για πρώτη φορά έχουμε ακριβώς αρχείο ηλεκτρονικό. Πόσα επιδόματα υπάρχουν στο κράτος, είναι γύρω στα 125 και σε ποιους δίνονται, με αφημί, με το αφημί του καθενός. Όχι να ξέρουμε τα προσωπικά του δεδομένα, προφανώς. Άρα, με το αφημί του καθενός ξέρουμε πόσα επιδόματα παίρνει. Αυτή είναι λοιπόν μία μεταρρύθμιση. Και τι λέμε στους αναπήρους που σήμερα πολύ καλά κάνουν και διαδηλώνουν? Ένα από τα μεγάλα τους αιτήματα, ενιαίος φορέας πληρωμής των επιδομάτων τους, όχι άλλα από τον ΟΓΑ, άλλα από τους Δήμους και άλλα από το ΙΚΑ, αλλά ενιαίος φορέας επιδομάτων με την ίδια ημερομηνία κάθε μήνα θα αποδίδει τα επιδόματά τους. Με το απάνω αντί... ποσό ή με το κάτω? Ενιαίος φορέας δίνεται διαφορετικά. Με συγχωρείτε, θα παίρνει αυτό που έπαιρνε ή θα παίρνει λιγότερα? Καταρχήν μιλάω ότι τα επιδόματα όλα. Δεν έπαιρνε ένα μόνο επίδομα. Να, δεν θα καταργηθούν επιδόματα. Διαφορετικά. Όχι, βέβαια. Δεν θα καταργηθούν επιδόματα μέσα στο 17. Κανένα επίδομα δεν θα λυθεί. Επικαλύπτονται μεταξύ τους. Δεν υπάρχουν τέτοια. Δεν υπάρχουν τέτοια. Τέτοια φοβερές ιστορίες, οι οποίες ζήσαμε επί άλλων υπουργών, στη Σέντρα οι ανάπηροι, όλοι οι τυφλοί βλέπανε, όλοι οι ανάπηροι περπατούσαν και ούτω καθεξής, να μην περιμένετε από μένα. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή μια ενδελεχή δουλειά κάνει, όπου βλέπουμε ακριβώς ότι αυτού του είδους ιστορίες δεν υπάρχουν. Αυτό ήταν και κυρία ένα Φωτίου, από τα στοιχεία που φέραμε στους δανειστές. Επίδομα θα πάρει, τα ίδια λεφτά που έπαιρνε θα πάρει? Βέβαια. Άδας, αυτό. Δεν το αλλάζουμε. Λέμε, δεν κόπουν αυτό τα επίδομα, ένα, αλλά θα πάρει λιγότερα. Ναι. Περιμένετε όμως, ναι, γιατί εδώ πέρα πράγματι το ότι τα μαζεύουμε σε μία βάση δεδομένων και σε ένα φορέα, ναι, αυτό είναι ήδη ένα πολύ μεγάλο βήμα. Η ανάπηρη άλλο παίρνει το αναπηρικό του αν είναι στο Δήμο της Αθήνας, σε Δήμο της Αθήνας, άλλη μέρα αν το έχει στη Φλόρινα και ούτω καθεξής. Αυτά τελειώνουν. Αυτά θα τελειώσουν. Με αυτή την ενιαία αρχή, μέσα στο 17. Δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι θα το κάνουμε το Μάιο ή τον Ιούνιο, αλλά μέσα στο 17 θα λειτουργεί αυτό. Αυτό είναι το ένα, ναι, πολύ μεγάλο πράγμα που κάνουμε. Το δεύτερο είναι ότι για πρώτη φορά καταργούμε
πιστεύω ή επιχειρούμε να καταργήσουμε τις πελατειακές σχέσεις με όλες αυτές τις ευάλωτες ομάδες. Εννοώ τους άπορους, ναι, τους ανάπηρους, τους ηλικιωμένους, το παιδί. Το παιδί, το μεντάου, το παιδί. Με ποιο τρόπο, κυρία Φωτίου? Με την ίδρυση 254 κέντρων, κοινωνικών κέντρων κοινότητας, τα οποία θα είναι στον κάθε δήμο της χώρας, στον κάθε δήμο της χώρας, μπροστά στο ισόγειο. Θα έχουν όλη πρόσβαση. Η περιβόητη πλατφόρμα που σας είπα, που έχει τα επιδόματα, ναι, θα έχει και τα προγράμματα που δίνονται στο κράτος. Ό,τι δίνουμε από ΤΕΒΑ, από ΚΕΑ, από αναπηρικά επιδόματα κτλ. Και όταν θα πηγαίνεις εσύ λοιπόν, Έλληνα πολίτη, που θέλεις να μάθεις τι ακόμη μπορείς να πάρεις ή τι δεν παίρνεις σωστά και ούτω καθεξής, θα σε ενημερώνει θα υπάρχει ο άνθρωπος με το αφημί σου, μάλιστα, διότι αμέσως θα ξέρει θα ο υπάλληλος τι δίνεται. Μάλιστα. Αυτό είναι τεράστια σημασία, όπως καταλαβαίνετε, αλλά πιο μάλιστα τεράστια. Να κλείσουμε και λίγο με την διαπραγμάτευση, γιατί το ξέρω. Να μας αλλά κουβέντα, και πιο Φωτή, τεράστια, ακούστε με λιγάκι, είναι ότι αυτή η πλατφόρμα παρακολουθείται online από το δικό μας Υπουργείο, μέσα σε συγκεκριμένη διεύθυνση και σε 13 περιφερειακά παρατηρητήρια, η ίδια πλατφόρμα. Κατερίνα, τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτό είναι καθαρές δουλειές. Δεν δίνουμε άλλη πληροφορία στη Φλόρινα και άλλη πληροφορία. Μια απάντηση. Να μας κάνει ένα σχόλιο, κυρία Φωτίου, για την αξιολόγηση. Πιστεύετε ότι θα έχουμε εσύ έκβαση? Κοιτάξτε, ναι, και το πιστεύω και το ελπίζω και όλα τα δεδομένα είναι αυτή τη στιγμή ότι δεν μπορούμε να πάμε πίσω από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η ιστορία με το ατύχημα αυτό αναδεικνύει. Τι αναδεικνύει? Ότι είναι μια απορριθμισμένη αγορά εργασίας. Εδώ πρέπει να, όχι να την απορριθμίσουμε, δηλαδή να ανοίξουμε τις απολύσεις, να μην υπάρχουν συλλογικές διαπραγματεύσεις όπως παραλάβαμε αυτή την ιστορία, αλλά αντίθετα πρέπει να τη ρυθμίσουμε. Άρα δεν μπορεί να εξαιρεθεί η χώρα μας, διότι εμείς δεν ζητάμε καμία χάρη. Ζητάμε τη μία εξαίρεση από αυτό που απολαμβάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και την Κατερίνα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.